Πρώτα απ' όλα, είπε πολύ σωστά ο Βαγγέλης ότι υπάρχουν τα κριτήρια ευαλωτότητας και ότι μια κατηγορία γλιτώνει τον πληστηριασμό. Τον γλιτώνει όμως προσωρινά. Mm-hmm. Δεν τον γλιτώνει χωρίς να πληρώσει και δεν τον γλιτώνει και κρατάει το σπίτι. Είναι αυτοί οι οποίοι, όταν ο φορέας ανοίξει, θα παραδώσουν το ακίνητο. Με τον όρο αυτών μπορούν σήμερα να πάρουν το πιστοποιητικό ευαλωτότητας, να μην γίνει ο πληστηριασμός, αλλά όταν ανοίξει ο φορέας θα πρέπει να παραδώσουν το ακίνητο και να μείνουν μόνο σαν ενοικιαστές. Άρα προστασία... ένας φορέας, αλλά κάνετε και το λέτε, ο οποίος θα συγκεντρώνει τα ακίνητα ακριβώς των ευάλωτων νοικοκυριών. Εγώ είμαι ευάλωτο νοικοκυριό, μου δεν είναι δυνατότητα. Δεν υπάρχει για κανέναν, ούτε για τους ευάλωτους. Υπάρχει για αυτούς μια προσωρινή προστασία με τα κριτήρια εισοδήματος που ο Βαγγέλης είπε πριν με τις κάρτες, όπου αυτοί προσωρινά μπορούν σήμερα, ελήψη του φορέα, επειδή ακόμα φορέας δεν έχει γίνει, να γλιτώσουν τον πληστηριασμό. Κατά τα λοιπά, τα μοναδικά ένδυκα μέσα που υπάρχουν είναι ή ανακοπή στον πληστηριασμό, ή ανακοπή, για παράδειγμα, αν έρθει μία διαταγή πληρωμής, πρέπει να κάνεις ανακοπή στα 15 μέρες. Αν έρθει δεύτερη φορά παλιά καταγή πληρωμής, εκεί σημαίνει ότι επίκειται και πρόγραμμα πληστηριασμού. Άρα εκεί κάνουμε και ασφαλιστικά μέτρα και ανακοπή στον πληστηριασμό. Τα μέτρα αυτά όμως είναι όλα μέτρα τα οποία απλά αναβάλουν μια διαδικασία. Πάντως, σε κάθε περίπτωση χρειάζονται εσάς και τους συναδέρφους σας. Δεν μπορεί κάποιος να πάει μόνος του, έτσι. Και το βασικό είναι να ξέρουν ότι κανονικά το μοναδικό που έχουν ως λύση είναι να ρυθμίσουν με την τράπεζα και δυστυχώς με τους όρους που βάζει το φάντι η τράπεζα. Και είδαμε, το είπα σε Βλαμπία πολύ καλά πριν, με την συνάδελφό σας που είχε γίνει και το θέμα γνωστό, ότι πλέον έχουμε μια ποιοτική διαφορά σχέση με πριν δύο χρόνια, που πάλι είχαν ξεκινήσει οι πληστηριασμοί. Βλέπουμε να γίνονται πληστηριασμοί για πάρα πολύ μικρά ποσά. Ναι. Δεν βλέπουμε αυτό που λέγαμε οι μεγαλοφιλέτες, τα μεγάλα δάνεια. Ακόμη και για τα δάνεια στην Εκάλη, στη Βουλιαγμένη, στην Λιβάδα. Γι' αυτό λέω ότι κάτι πρέπει να δούμε και κάτι πρέπει να κάνουμε. Βλέπουμε να γίνονται πληστηριασμοί ακινήτων που κάνουν 200.000 για δάνεια 30.000 ευρώ. Δηλαδή, χάνει ο δανειολήπτης περιουσία πολύ μεγαλύτερη από εκείνο που χρωστάει. Και η αιτία ποια είναι? Τα δάνεια πια είναι όλα στα φαντ. Τα φαντ δεν είναι τραπεζικά ιδρύματα που στο μέλλον θέλουν να κάνουν ρυθμίσεις. Είναι να αρπάξουν ό,τι μπορούν. Τις πρακτικές εταιρείες. Ακριβώς. Γιατί αφενός όσο πληστηριάζουν, πέφτει και ένα μέρος κρατικής εγγύησης, άρα έχουν όφελος να το κάνουν. Αφετέρου, ο σκοπός τους είναι να εισπράξουν και στο μέλλον να έχουν το real estate της χώρας. Κώστα Τσουκαλά, μας με συγχωρείς, για να πάμε στον κύριο Σταυρούλια. Αυτοί αγοράζουν πολύ φθηνά. Πάρα πολύ φθηνά. Και μας ζητάνε από εμάς να πληρώσουμε πολύ ακριβά. Γιατί δεν δίνει τη δυνατότητα και στους ιδιοκτήτες να αγοράσουν. Όχι τόσο φθηνά, αλλά με μία προσφορά. Δεν προβλέφθηκε. Να γίνει μία αντιπρόταση. Πλαίσιο, το δικαίωμα προτίμησης, έτσι λέγεται αυτό. Να μπορώ να πάω και να πω πόσο το αγόρασες, κύριε Σχεδέμα, το σπίτι μου, 100.000 ευρώ. Ενώ κάνει 200. Ναι, το φαντ όμως το παίρνει 15.000. Ναι, αντίστοιχα. Από όσο το πήρες, 20.000 ευρώ. Βγάζουν κέρδος. Να πάρεις 30. Έτσι βγάζουν κέρδος. Υπάρχει πολύ μεγάλη κερδοσκοπία και θα είναι αυτή μακροπρόθεσμη. Διότι όταν αύριο θα έχουν ένα πολύ μεγάλο μέρος του real estate, θα βγάλουν και από εκεί πέρα χρήματα. Δηλαδή αγοράζουν, για να εξηγήσουμε, η τιμή του πληστηριασμού που βγαίνει ένα σπίτι στον πληστηριασμό δεν την ορίζει κάποια αρχή ανεξάρτητη. Το ίδιο το φαντ με δικαστικό επιμελητή δικό του. Και τι βλέπουμε, πάνε, υποτιμούν τις αξίες, παίρνουν τα κίνητα σε πολύ χαμηλές τιμές και αύριο τα εκμεταλλεύονται. Θα τα ελέγξει κανείς τα φαντ? Θα πάνε να περάσουν μια νομοθεσία, να αλλάξουν όλη αυτή την κατάσταση? Γιατί δεν απαντάνε στα τηλέφωνα. Τα παίρνουν κοψοχρονιά στα σπίτια. Μετά αυτό το άλλο που είχε πει και στην καθημερινή εκπομπή, ότι λέει, θα μου δώσει τη δυνατότητα να μείνει και εσύ στο σπίτι μου. Τι λέτε, ρε παιδιά? Για 12 χρόνια και ακόμα και αν. Και όχι μόνο. Θα είναι το σπίτι που μένω. Αυτά που θα πληρώνω, αν πάτε να το αγοράσω, δεν αφαιρούνται όχι από αυτό το ακριβώς συνολικό τίμημα. Ποιος το σκέφτηκε αυτό? Ποιος θα είναι ο κύριος Σταυρούλιας, νομίζω.